Πριν από λίγες ημέρες, Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Και πείτε μου, έχει κάποιος σκεφτεί ότι υπάρχει μέρα που δεν έχουμε κάνει πράγματα που αφορούν στην ψυχική μας υγεία? Που να τη σκεφτούμε, αν την ορίσουμε, αν την έχει ορίσει, γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι αυτό που λείπει από πολλούς ανθρώπους, είναι τα πάντα. Και αυτοί που θεωρούμε ότι είναι ψυχικά ασθενείς, την ψυχική τους υγεία να ζητούν. Αυτή την ωραία, όχι κατά ανάγκη δυσάρεστη κουβέντα θα κάνουμε με την κυρία Αθηνά Πάσιου. Είναι νομικός. Γεια σας, κυρία Πάσιου. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πόλεσο. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχαναλυτική. Νομίζω ότι την κέρδισε πάρα πολύ αυτός ο χώρος. Όχι ότι έχει εγκαταλείψει τη νομική επιστήμη. Είναι από τους ικανούς ανθρώπους που μπορούν να έχουν πράγματι δύο καρπούς για στην ίδια μασχάλη, χωρίς μέχρι στιγμής τουλάχιστον να σπάσει κανένα από αυτά. Δημιούργησε πριν 18-19 περίπου χρόνια πια τον Θάλπο. Τι είναι ο Θάλπος? Λοιπόν, να το βάλουμε σε μία σειρά. Όντως, με κέρδισε η ψυχανάλυση και η ψυχιατρική. Ήταν το δεύτερο μεταπτυχιακό μου μετά την νομική επιστήμη, την οποία ξεκίνησα. Δεν έχω μετανιώσει, παρόλο που είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, ειδικά όταν ξεκινήσαμε πριν 18-19 χρόνια. Και όταν μιλούσαμε για ψυχική υγεία τα πρώτα χρόνια, όλοι νομίζανε ότι αφορά μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του κόσμου που είχε βαριά ψυχιατρικά προβλήματα. Εμείς από τότε, λοιπόν, ως φορέας Θάλπος ψυχική υγεία, να τονίσω ότι είναι ένας φορέας που είναι εποπτευόμενος από το Υπουργείο Υγείας. Έτσι. Και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή είναι εξ ολοκλήρου στο πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με 12 μονάδες, στεγαστικές μονάδες, αλλά και κέντρα ημέρας. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε, όλοι νόμιζαν ότι μιλάμε για πολύ βαριά ψυχιατρικά περιστατικά. Στην πορεία λοιπόν, και φτάσαμε στον COVID-19 πριν λίγα χρόνια, βγήκαν τόσα θέματα στην επιφάνεια και καταλάβαμε ότι μας αφορά όλους. Η ψυχική υγεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη καταρχάς με τη σωματική υγεία. Έτσι δεν υπάρχει δηλαδή καλή σωματική υγεία αν δεν έχουμε καλή ψυχική υγεία. Το πρώτο και το πιο σπουδαίο. Και το δεύτερο ότι μας αφορά όλους. Πείτε μου ποιος δεν έχει από το πιο απλό θα σας πω που μας αφορά. Εργασιακό στρες. Ποιος δεν έχει? Όλοι μας. Έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε πάθει κάποιες κρίσεις πανικού μετά από πάρα πολύ κούραση? Δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τα παιδιά μας στα σχολεία και με όλα αυτά που γίνονται και βλέπουμε, με τη βία, με το bullying? Είναι άπειρα τα θέματα της ψυχικής υγείας. Και φτάξαμε λοιπόν, κύριε Πολύζο, μετά από τόσα χρόνια, να αναγνωρίσουμε ότι ναι, μας αφορά όλη η ψυχική υγεία. Και χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι είναι. Βάλατε και ενδιαφέρουσα θέματα στο πεδίο της συζήτησής μας. Για το bullying, που δυστυχώς όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες καμπάνιες και αν γίνουν, ό,τι προσπάθειες και αν κάνουν οι εκπαιδευτικοί, πάντα υπάρχει το καλύτερο. Εγώ δεν λέω ότι έχουν κάνει το μέγιστο. Το φαινόμενο θα είναι εδώ και θα διωγγώνεται. Θα γίνεται χειρότερο. Τώρα πια με την τεχνολογία που την παίζουν στα δάχτυλα οι πιτσιρικάδες, το κάνουν και είναι πιο άγριο ακόμη το πράγμα. Πάμε να δούμε γιατί φοβόμαστε τόσο να συζητήσουμε για την ψυχική υγεία. Γιατί κάποιος φοβάται να πει ότι πάω σε ψυχίατρο για να μην γίνει δακτυλοδεικτούμενος? Γιατί είμαστε εμείς οι Έλληνες ως κοινωνία έτσι? Ή είναι κάτι που δεν απέχει πολύ, δεν έχει μεγάλη απόκληση από το μέσο όρο της Ευρώπης, για παράδειγμα? Να σας πω, όντως το στίγμα ακόμη καλά κρατεί στην Ελλάδα. Κράτη. Λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι που το λέω πραγματικά. Παρόλες τις προσπάθειες, τις καμπάνιες, ευαισθητοποίηση, όχι μόνο από το δικό μας φορέα, από το Θάλπος, αλλά και από πάρα πολλούς άλλους φορείς και από το ίδιο το Υπουργείο. Υπάρχει ακόμη το στίγμα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν απέχει πολύ, ναι, δυστυχώς από ειδικά τις σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, απέχει πολύ. Εκεί μιλάνε ανοιχτά. Πηγαίνουν, πώς πάνε στον οδοντίατρο? Πώς πάνε σε ένα γιατρό, σε ένα παθολόγο? Λένε, έχω συνεδρία σήμερα. Θα σας βρω μετά για ποτό, για φαγητό. Έτσι. Τόσο απλό. Εμείς λοιπόν αυτό θέλουμε να πετύχουμε και είναι και ένας στόχος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, πώς λέμε, χτύψω το πόδι μου, θα πάω σε ένα ορθοπαιδικό, θα μου γράψει ένα φάρμακο, θα συνεχίσω την πορεία μου. Γιατί να μην λέω ότι πάω σε ένα ψυχολόγο,
ακόμα και σε έναν ψυχίατρο. Καταλάβετε, αυτό είναι ο Έτσι. στόχος. Έτσι. Μα κοιτάξτε, κάποιοι, ακόμη και αν πηγαίνουν σε ψυχίατρο, μπορούν να πούνε ότι πάνε σε ψυχολόγο για να φανεί πιο ήπιο. Πάω Ακριβώς. να τον συμβουλευτώ για κάτι. Δεν θα πει που ίσα ίσα στον ψυχίατρο αν πας έχεις ένα ευρύτερο, γιατί ξέρουμε ότι οι ψυχολόγοι, ο καθένας, αν θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, έχουν ένα πεδίο επιλέξει, μια ειδίκευση, αν μιλούσαμε, μια ειδικότητα με ιατρικούς όρους, και πάει λέγοντας. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Νομίζουν ότι αν ζητήσουν βοήθεια, ότι είναι πολύ ευάλωτοι. Όμως είναι δύναμη όταν ζητάς βοήθεια από ειδικούς ψυχικής υγείας. Αν αυτό το καταλάβει ο κόσμος, ότι έχω δύναμη, αντιμετωπίζω ένα θέμα, όποιο και να είναι αυτό, έτσι, και ζητάω βοήθεια, αυτό είναι δύναμη. Δεν είμαι ευάλωτος. Να δούμε όμως τη θεωρία του αυγού και της κότας, διότι είχε το κουράγιο ο Σταμάτης Μαλέλης όχι μόνο να μιλήσει, αλλά και να γράψει δύο βιβλία για τις μαύρες περιόδους της κατάθλιψης. Ακριβώς. Ο ίδιος, επειδή είναι και φίλος, μου έχει πει ότι ήμουν πάρα πολύ παραγωγικός στη δουλειά μου την περίοδο που ήμουν καταθλιπτικός. Ισχύει. Κάποιος όμως μπορεί να πιστέψει ότι αν το πει σε ένα συνάδελφο και ο ρουφιάνος συνάδελφος, το καρφί συνάδελφος, πάει και το πει στον εργοδότη, μπορεί και να χάσει τη δουλειά του, να αμφισβητηθεί η παραγωγικότητά του, η συνέπειά του το ένα το άλλο. Οπότε λέει, ας κλειστώ περισσότερο στο καβούκι μου, ας το κρατήσω το στόμα μου κλειστό για να προλάβω το χειρότερο που μπορεί να έρθει. Θέλω να πω ότι είναι μια κοινωνία επιφυλακτική απέναντι σε αυτά. Όπως λέτε Έχετε πολύ σωστά, είναι το στίγμα που κρατάει και κλειστά τα στόματα. Έτσι. Γι' αυτό και εμείς τώρα με τα κέντρα ημέρας που έχουμε και συγκεκριμένα με το κέντρο ημέρας εργαζομένων στην Αθήνα, που είναι το πρώτο στην Αθήνα, σκοπεύουμε να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο τους εργαζομένους, αλλά και τους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις, τους εργοδότες, έτσι ώστε και οι ίδιοι να μην το βλέπουν όλο αυτό με μια αρνητική διάθεση. Ακριβώς το αντίθετο, και πιστέψτε με, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους εργοδότες. Πολύ σημαντικό. Που σημαίνει, ναι, που σημαίνει ότι ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται και να δώσει μεγάλη βαρύτητα και βάση στην πρόληψη. Είναι πολύ το βασικότερο για μένα, να ρωτάτε, είναι η πρόληψη αυτή τη στιγμή. Να προλαμβάνουμε πράγματα. Έτσι λοιπόν, μέσα από το κέντρο εργαζομένων κάνουμε πάρα πολλές δράσεις. Επίσης, μέσα από το κέντρο της οικογένειας, που είναι το πρώτο και μοναδικό στην Αττική, που αφορά ολιστικά πλέον όλη την οικογένεια, δηλαδή και τους γονείς και τα παιδιά. Ακόμη και με κοινέ συνεδρίε, δηλαδή να έρθει και να ανοίξει και τον θυμό και την οργή και το παράπονο, όλη η οικογένεια σε μια κοινή συνεδρία. Σπουδαίο αυτό. Ακριβώς. Αυτό το κλείνει φυσικά. Να σας πω με την περιφέρεια τι γίνεται. Κέντρα θα έχουμε στην περιφέρεια. Τα 12 που λέτε είναι όλα στην πρωτεύουσα, στην Αττική, εν πάση περιπτώσει. Εγώ δραστηριοποιούμε στην Αττική, ο φορέας μάλλον, δεν λάβω στο εγώ. Και στην Πελοπόννηση. Α, δηλαδή στην Πελοπόννηση, άρα έχουμε αποκέντρωση αυτών των υπηρεσιών, γιατί είναι πολύτιμες αυτές οι υπηρεσίες. Φυσικά. Βάλτε και τη Θεσσαλία στο επόμενο πρόγραμμά σας, κυρία Πάσχιου. Θα τη βάλω ως άλφος, γιατί ήδη υπάρχουν άλλοι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται. Δεν έχει σημασία. Φορείς, να σας πω, αλλά θα ήθελα και εγώ να ανέβω. Θα μπορούσε να είναι ένας καλός συναγωνισμός, έτσι. Δεν είναι κακό. Ακριβώς. Δεν λέω να δημιουργηθεί συνωστισμός και να μπερδευτεί ο κόσμος, αλλά το να έχει και μια άλλη επιλογή είναι πάντα ένα καλό ζητούμενο. Βάλετε ένα πολύ ωραίο θέμα. Ανακοίνωσε και σήμερα αυτά τα τραγικά στοιχεία η ελληνική αστυνομία. Μόνο το Σεπτέμβριο συνελήφθησαν 1.353 έφηβοι για 1.200 αδικήματα. Είναι ασύλληπτο νούμερο. Και θέλετε να σας πω κάτι το οποίο δεν είναι και ότι δυστυχώς αυτό το νούμερο θα αυξηθεί. Μα να σας πω, κανείς δεν πιστεύει ότι είναι το πραγματικό. Είναι τα περιστατικά που επενεύει η αστυνομία. Ακριβώς. Και ακολούθησε τη διαδικασία. Σκεφτείτε, τώρα που μιλούμε, όχι βράδυ κατά ανάγκη που νιώθουμε όλοι ότι η έξαρση της παραβατικότητας αυξάνεται, πιτσιρικάδες που έχουν τελειώσει το σχολείο τους είναι πλακωμένοι κάπου. Ο Έτσι. Ένας κακοποιεί τον άλλον. Ληστεύουν, δέρνονται, βρίζονται,
κουρελιάζουν ψυχές συνομιλίκων τους κάποιοι πιτσιρικάδες και δεν επεμβαίνει η αστυνομία. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι μια πολύ μικρή εικόνα του πραγματικού το 1350. Αυτό είναι αλήθεια και εκτός των άλλων κέντρων έχουμε και ένα κέντρο, είναι καινούριο αυτό, παιδιών και εφήβων στη Βόρεια Αττική, όπου είναι εξειδικευμένο σε θέματα που αφορούν στην εφηβεία. Και πάλι εκεί θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς, γιατί και αυτοί οι γονείς δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα φαινόμενα. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δεν δύσκολο έχουμε να και ένα μεγαλώνουν. ποσοστό αδιάφορων γονιών. Φυσικά, πάντα Να υπάρχει. Σας πω, ακούστε, Πάντα υπήρχε. κυρία Πάσιου, εγώ θέλω με σεβασμό να προσεγγίσω την κάθε ιστορία του γονιού. Γιατί ένας γονιός μπορεί να αλλάζει δύο και τρεις δουλειές την ημέρα για να τα φέρει εις πέρας και να θεωρεί ότι το να έχει ένα φροντιστήριο στο παιδί του, ένα καλό ρούχο, μια ωραία τσάντα, ενδεχομένως να πληρώνει και ένα σχολείο και αζορίζεται για να το κάνει. Αυτό αρκεί. Είστε μια πάρα πολύ απασχολημένη γυναίκα με χίλια πράγματα που κάνετε κάθε μέρα, αλλά επειδή τυχαίνει να γνωρίζω τι δουλειά έχετε κάνει ως μητέρα, έχετε μια υπέροχη κόρη και δεν μιλώ για την εμφάνιση επειδή σας έμοιασε, είναι ένα πολύ καλό πλάσμα. Ενδεχομένως και εσείς να περάσετε μια μικρή, μεγαλύτερη, άγρια περίοδο εφηβείας. Οι γονείς όμως, ακριβώς γιατί τα παιδιά σήμερα έχουν άγριες περιόδους εφηβείας, πρέπει να είναι εκεί. Δεν λέω ότι είναι όλοι αδιάφοροι, αλλά υπάρχουν και οι αδιάφοροι γονείς. Σίγουρα υπάρχουν και αδιάφοροι γονείς, αλλά ξέρετε, καμιά φορά εγώ πάντα δίνω και ένα άλλοδες στους ανθρώπους αυτούς, ότι δεν γνωρίζουν. Και γι' αυτό επιμένω στην ενημέρωση και με βλέπετε και το ακούω και το λέω συνέχεια, γίνομαι λίγο κουραστική κάποιες φορές. Επιμένω στην ενημέρωση, γιατί τότε θα είναι πραγματικά αδιάφοροι γονείς. Πότε, όταν μάθουν πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν κάποια γεγονότα, πώς πρέπει να φερθούν στα παιδιά τους και δεν το κάνουν. Καταλάβατε, και αυτός είναι ο στόχος του Κέντρου Ημέρας Παιδιών και Εφήβων του Φορέα Θάλπος, να ενημερώσουμε τους γονείς πώς να αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία, γενικότερα στην ζωή τους. Αυτό είναι ο στόχος μας και συγκεκριμένα του κέντρου αυτού. Όταν για πρώτη φορά θα δεχτούν οι γονείς το τηλεφώνημα από το σχολείο ή ακόμη χειρότερο από το αστυνομικό τμήμα, ότι έχουμε συλλάβει το παιδί σας γιατί έκανε αυτό ή το άλλο, καταραίουν. Καταραίουν. Καταλαβαίνω το γονιό που θέλει να είναι δημοκράτης και δεν θέλει να έχει κυριαρχία στη ζωή του παιδιού του. Ούτε να ξέρει που βρίσκεται ανά πάσα στιγμή, ούτε κατά ανάγκη όλες τις παρέες του. Αν και θεωρώ ότι πρέπει οι παρέες να μπαινοβγαίνουν στο σπίτι, να έχει μια αίσθηση έστω ο γονιός ποιες είναι οι συναναστροφές του παιδιού του. Αρχίζει η ενοχή, κάτι δεν πήγε καλά από μένα. Μπορεί να έχουμε παιδιά που έχουν μια τάση προς την παραβατικότητα. Είναι πάντα ευθύνη του γονιού. Τι έχουν δείξει τα στατιστικά? Λοιπόν, όντως το πρώτο συνέστημα του γονιού σε αυτή την περίπτωση είναι ενοχή. Και είναι και βαθιά ενοχή. Ότι δεν το φρόντισα το παιδί μου, δεν ήμουν αρκετά δίπλα του. Δεν είναι όμως πάντα θέμα του γονιού. Ξέρετε, τα σίγουρα ξεκινούν από το σπίτι. Για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, πρέπει να είμαστε κοντά στα παιδιά μας, όχι 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι, είναι ανέφικτο. Διότι δουλεύουμε όλοι, λείπουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά να είμαστε ουσιαστικά δίπλα τους. Σίγουρα όμως, μεγάλο ρόλο παίζει και ο εκπαιδευτικός. Άλλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ανοίγουμε, το πόσο είναι εκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτικοί για να βλέπουν πολύ έγκαιρα κάποια θέματα που έχουν τα παιδιά, είτε παραβατικότητα, είτε θέματα ψυχικής υγείας, και να μπορούν να είναι δίπλα τους. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα. Δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή είναι μόνο ο γονιός ή μόνο ο εκπαιδευτικός. Και μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ειδικά μετά τον COVID, και επιμένω γι' αυτό, γιατί όλο αυτός ο εγκλισμός έβγαλε στην επιφάνεια πάρα πολλά θέματα, τα οποία υπήρχαν βέβαια, επιτρέψτε μου να το πω, απλά δεν είχαν βγει στην επιφάνεια. Αυτός ο εγκλισμός τα έβγαλε όλα στην επιφάνεια. Έτσι είναι. Οπότε τώρα χρειάζεται βοήθεια, ναι, από ειδικούς, και επιμένω ότι πρέπει να ζητάνε βοήθεια από ειδικούς, και έχουμε και εξαιρετικούς ειδικούς στη χώρα μας, και είναι το πρώτο βήμα. Και αν γίνει το πρώτο βήμα, να είμαστε αισιόδοξοι μετά, ότι όλα θα πάνε καλύτερα σήμερα. Τι είναι πιο πολύτιμο στην καρδιά σας, η νομική ή αυτό που κάνετε σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες? Δύσκολο ερώτημα, πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω, όμως οφείλω να πω ότι με έχει κερδίσει το κοινωνικό έργο, γιατί φαίνεται η προσφορά στον κόσμο. Και είμαι άνθρωπος προσφοράς και θέλω να συνεχίσω έτσι. Όχι ότι νομική δεν είναι,
αλλά την έχω αφήσει πολλά χρόνια πίσω μου. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που με έχει κερδίσει αυτά τα χρόνια είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως στα νέα παιδιά. Τα αγαπώ πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Και όλου του κόσμου, έτσι, όχι μόνο της χώρας μας. Έτσι. Και είμαι αισιόδοξη. Είστε αισιόδοξοι ναι. ότι δεν θα είναι στίγμα για κάποιον να πει ότι αυτό ή το άλλο με απασχολεί, κάνω θεραπεία, παίρνω αντικαταθλιπτικά, πηγαίνω στις συνεδρίες μου. Είστε αισιόδοξοι ότι αυτό μπορεί να αλλάξει? Δεν λέω να γίνουμε σκανδιναβικές χώρες που λέτε ότι ναι. έχει ένα τεράστιο ποσοστό αποδοχής αυτό. Να ναι, έρθουμε είμαι πιο κοντά αισιόδοξη. Στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ναι, θα σας πω, είμαι αισιόδοξη γιατί έχει αρχίσει ο κόσμος και μιλάει. Όταν αρχίσουμε και μιλάμε για τα θέματά μας, τότε φεύγει και το στίγμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έτσι, μην είμαστε και υπερβολικά αισιόδοξοι για όλα αυτά. Ωστόσο, αφού έχει ανοίξει ο δρόμος, σιγά σιγά με βήματα και εμείς οι φορείς που είμαστε φορείς ψυχικής υγείας του Υπουργείου κάνουμε εξαιρετική δουλειά και αρκετοί άλλοι φορείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνατε, κυρία Πάσιου. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πολύζη. Γεια σας. Πολύ Χαιρετώ. καλό απόγευμα.